Καλημέρα. Καλημέρα, Μάι. Μάι, είναι θυμωμένος, γιατί εγώ ήμουνα εδώ και έκανα δουλίτσες στο υπολογιστή και δεν ήθελα να του πάρω καλά και θύμωσε και ξάπλωσε έτσι και είναι θυμωμένος. Δεν μου μιλάει. Μάι, είσαι θυμωμένος. Θυμωμένος είσαι, μωρέ. Μου κρατάς μούτρα. Έλα, σε παρακαλώ. Μη θυμώνεις. Έλα, Μάι. Έλα. Λοιπόν, περιμένουμε. Εγώ μάζεψα το σπίτι. Όπα, μισό λεπτό, δεν έχει καλό φως. Εντάξει, άναψε το φως. Εγώ μάζεψα το πρωί, καθάρισα το σπίτι λίγο, σφουγγάρισα, έστρωσα το κρεβάτι. Λοιπόν, τα γνωστά. Έβαλα και ένα πλυντήριο και περιμένω να έρθουν τα παιδιά μου. Αλλά δεν θα έρθουν ακόμα. Του πήρα τηλέφωνο, ακόμα κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα. Οπότε θα έρθουν λίγο αργότερα. Θέλω να βγω μέχρι το κρεοπωλείο να πάρω και μάνα να φτιάξω τα πελμένη που του αρέσουν πολύ. Οπότε θα βγω τώρα, θα πάω κάτω, σας ανέβασα το βιντεάκι. Μάι, μάι, αγόρι μου, και πάω στο κρεοπωλείο να πάρω και μάνα, φτιάξω, να μαγειρέψω, θα φάρουν τα παιδάκια μου να φάνε. Ναι, μωρή, να φάνε τα ζουζούνια μου. Ανυπομονώ να έρθουνε, ναι. Πες τώρα που θα έρθουνε, θα με πάρουν αγκαλίτσες, φυλάκια θα μου δίνουνε. Μάι, μάι. Θυμωμένος είναι, σας λέω, δεν μου βλέπετε πως με κοιτάει. Πολύ θυμωμένος. Δεν μπορούσε γιατί είχα δουλειά. Αλλά εσύ επέμενες και εγώ σε μάλωσα. Δεν πειράζει. Οπότε αυτά, φεύγω και τα λέμε λίγο αργότερα. Πήρα τώρα λίγο χυμό να πιω και όπως είπα θα κατέβω κάτω. Έκλεισα τα πάντα γιατί δεν παλεύεται έξω. Δεν ξέρω, μισό λεπτάκι. Δεν φαίνεται τίποτα. Ο ουρανός είναι πολύ έτσι κάπως μουδός. Όχι ότι έχει συννεφιά θα βρέξει. Έχει πολύ υγρασία. Και που μένουμε πάνω, ξέρετε, φαίνεται πολύ ο ουρανός. Όποιος είναι κάτω δεν καταλαβαίνει τόσο πολύ. Από πάνω φαίνεται πολύ. Λοιπόν, πάω να κατέβω να πάρω κοιμά και να γυρίσω σπίτι να μαγειρέψω και να περιμένω τα ζουζούνια μου. Αυτά. Λοιπόν, πήρα κοιμά. Να το αυτό εδώ είναι ένα κιλό χοιρινό. Εδώ έχω καθαρίσει κρεμμυδάκι, σκορδάκι, σκορδό. Δεν έχω μου τελείωσει, οπότε αυτό ότι είχα, κάτι μικρά σκορδάκια. Πάω να το περάσω στο blender. Να τα ανακατέψω αλατάκι, πιπεράκι και να ζυμώσω τη ζύμη για να είναι έτοιμη και σιγά σιγά να ξεκινήσω να τα φτιάχνω. Λοιπόν, έφτιαξα το κοιμά. Πω, κλάμα που έχω ρίξει. Τι κρεμμύδια είναι αυτά, παιδιά. Πω. Με τσούζουνε με. Πω. Λοιπόν, πάω να ζυμώσω. Δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να βγω έξω, γιατί κάνει ζέστη και τι θα με βοηθήσει. Πάω εδώ λίγο κοντά στο air condition. Να το σοκιμάς, έτοιμος, πολύ ωραίος. Πάω να το βάλω στο ψυγείο μέχρι να ζυμώσω, μέχρι να είναι έτοιμη η ζύμη. Και μετά θα αρχίσω να φτιάχνω τα πελμένη. Έτοιμη η ζύμη μου, πάω να τη χωρίσω τώρα σε μπαλίτσες. Και να ξεκινήσω σιγά σιγά να πλάφω, να τα φτιάχνω. Λοιπόν, αυτά έχω φτιάξει 2 φορές, 2 φόρμες. Πάω να φτιάξω κι άλλα, δεν ξέρω πόσο έχω, 4-5, είναι αρκετά. Έχω βάλει νερό να βράσει. Εδώ ελπίζω να προλάβω, γιατί έρχονται τα παιδιά σε κανένα μισά ώρα, 20 λεπτά θα είναι εδώ. Μήπως προλάβω να βράσω, να δώσω στην πεθερά μου λίγα. Δεν ξέρω αν θα προλάβω, ελπίζω. Οπότε, αυτά συνεχίζω εγώ και τα λέμε αργότερα. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby. Γύρισε ο τουρίστας μου. Γεια σου. Πες γεια σε όλους.
Πώς πέρασες? Oh. Καλά. Καλά, του βάλα να φάει στη κουζίνα, ακόμα μαγειρεύω. Εγώ η Τόνια είναι στο ντομάτι με το μάι. Λοιπόν, χαλάρωσε, εντάξει. Yeah. Έλα. Έλα, εντάξει. Και τα άλλα τα παιδάκια μου είναι εδώ, ναι. Γεια σου, Τόνια. Yeah. Μαύρισες, παιδί μου, ε. Yeah. Έχεις μαυρίσει, το ξέρεις. Mm-hmm. Ναι, μάι. Κάτσε εκεί στη Τόνια, μη μου έρχεσαι, κάτσε εκεί. Έλα, εγώ πάω να μαγειρέψω. Κάτσε εκεί με τη Τόνια, δεν σου λείψε καθόλου, ε. Ναι, μωρέ, φεύγω. Τόνια, κράτσα τον. Κράτσα τον, γιατί μου έρχεται. Φεύγω εγώ, μάι, φεύγω. Φεύγω, εντάξει. Φάγαμε λοιπόν, τελείωσα και εγώ τα έφτιαξα όλα. Έχω αφήσει και έτσι ο Μάια να τα βράσω μετά. Ποιος κάθεται εδώ, τα ζουζούνια μου, Βασίλης τρώει, δεν μπορεί να χορτάσει, το λέω, δεν σε ταΐσανε. Ωχ, και τέτοιο. Πάω τώρα να ξεκουραστώ λίγο, θα έρθω εκεί, θα έρθω, μην νομίζεις. Και αυτό τώρα θα έρθει η κοπέλα να κάνει ο Βασίλης μαθήματα. Τα πήραμε τα μαθήματα, μας το έφερε ένας μπαμπάς. Ναι, μωρέ, ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπετε αυτή η κατάσταση εδώ. Πάω να βάλω πλυντήριο, εδώ ρούχα, να τα τακτοποιήσω, να τα μαζέψω όλα. Παπούτσια, ό,τι είναι για πλύσιμα, όλα τα ρούχα, πλυντήριο. Να ετοιμαζόμαστε αύριο για το σχολείο. Βγήκαμε τώρα, Βασίλη άκρη, πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, να πάρουμε κάποια πράγματα για αύριο το σχολείο. Παναγιά μου, τι ήταν αυτή? Τρελή είναι. Τι είναι, καλή? Τι είπε, άκουσες τι είπε? Κάτι έβριζε, τώρα τι είπε δεν ξέρω. Στός και Παναγία. Όχι πάνω. Ωχ, Θεέ μου. Έλα, έτσι, όχι πάνω. Κάνε λίγο άκρη, σε παρακαλώ. Κάνε λίγο άκρη. Όπω. Μήπως νόμιζα ούτε αυτήν τραβάω. Καλά, ο κόσμος είναι τρελός. Δεν ξέρω, δυστυχώς, αλλά τριγύρω μας κυκλοφορεί πολύ. Λίγο ζέστη παραπάνω και ακόμα χειρότερα. Τι ήταν αυτή, Παναγία μου. Έχουμε γυρίσει όλη την περιοχή και ψάχνουμε. Ο Βασίλης του ζήτησε ο δάσκαλος τα εικαστικά σφομίλη. Ποιος ξέρει τι είναι το σφομίλη? Όχι, δεν μου ζήτησε. Δεν σου ζήτησε, αλλά... Θέλω. Πόσο ώρα, θα πατρέχουμε. Θέλω, απλά. Βασίλη, τώρα μας τα λες ό,τι θέλεις. Η Τόνια έφυγε με το πατίνι. Θα σου πω μετά. Τι εννοεί το σχολείο? Εντάξει, αγόρι μου, περίμενα τον Άκο. Γιατί είσαι επικίνδυνη εσύ. Φοράς και φούστα, ε. Ουψ. Ναι. Έλα, πάμε. Έλα, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε. Το κορίτσι μου και εδώ το αγόρι μου. Τελικά είναι το μολύβι κάρβονο, σφομίλη. Πήγαμε σε 3-4 βιβλιοπωλείο και κανένας δεν ήξερε τι είναι το... Δύο. Τρία. Πήρα και στο ένα τηλέφωνο. Πώς τρία, Μπιλ? Μπιλ, Μπιλ. Μπιλ, Μπιλ. Πρόσεχε, κατηφόρα. Πω. Στρίβουμε, σούπερ πάμε. Τόνια. Βγήκαμε από το σούπερ μάρκετ, Τόνια, όπως πάντα βρήκε φίλο. Τι ωραίος που είναι. Εδώ τα πράγματα, ο Ανδρέας. Α, μου πήρες καλαμάκι, ευχαριστώ. Τώρα πού είναι αυτό που πήρα, δεν ξέρω. Γεια σου, φίλε. Όμορφος είναι. Ναι, σουέψ. Γεια σου. Α, ναι, κάτσε. Έχω ένα καλαμάκι εδώ, ένα σουέψ να πιω. Δεν πειράζει, διψάω, δεν μπορώ. Ποιο διψάω? Θες να πιούμε μαζί, άνοιξε το, μπορείς να το ανοίξεις. Οπα. Όποιος το ανοίγει πίνει. Ναι, έλα πιες, εντάξει, να βάλω τα σκουπίδια εδώ στην Τόνια. Να τα πάρει αύριο στο σχολείο, ναι. Εντάξει. Όχι, τα πράγματα τα αφήνουμε. Λοιπόν, φτάσαμε σπίτι να σας δείξω έτσι τα γρήγορα τι πήραμε. Δεν είναι όλα βέβαια, γιατί κάποια τα έχω βάλει ήδη στο ψυγείο. Ξεχάστηκα να σας πω την αλήθεια, τραβάω vlog. Εδώ έχω πάρει κοτόπουλο, είναι 9 τεμάχια μπούτια και... το κομμάτι το άλλο το πιο πάνω. Θα φτιάξω αύριο πατάτες baby με
γλυκοπατάτα και κοτόπουλο, εδώ μπατανέτες, κάτι μπισκοτάκια, κούκις τέτοια με κακάο, αυγά, φέτα, εδώ έχουμε αγγούρια, εδώ έχουμε σκορδάκι, εδώ έχω γλυκοπατάτα, εδώ έχω πάρει ριζογκοφρέτες, αυτές εδώ που μου αρέσουν και τις τρώω εγώ, αλλά και η Τόνια, κρουασανάκια, χαρτοπετσέτες, εδώ έχουμε ντομάτες, εδώ τι έχω, κρεμμύδια, πρέπει να έχω κρεμμύδια, ναι. Παγωτό, αυτό εδώ, εδώ πήραμε κάτι μπισκοτάκια, αυτά, αυτά και αυτά και ένα γάλα. Και πήρε και η Τόνια για αύριο ότι θα κάνουν κάποιο πάρτι στο σχολείο, κάτι πατατάκια, ποπκόρν, τσάια, δεν ξέρω τι, αυτά τα έχω βάλει ήδη σε μια σακούλα. Αυτά λοιπόν, πάω να τα τακτοποιήσω και τα λέμε μετά. Καθόμαστε εδώ με όλη τη family, εκτός από το Βασίλειο. Ο Βασίλης κάνει μπάνιο, η Τόνια έκανε, λούστη και τώρα πάει, τρώει. Σιγά παιδί μου, okay. Σιγά, προσεκτικά. Εγώ έχω φτιάξει ντάκο με φέτα και, ξέρετε, παξιμάδι με φέτα και ντομάτα. Έτρωγα. Η Τόνια τρώει πυλμένη, ο Βασίλης έφαγε μαζί μου ντάκο. Ο Ανδρέας δεν θέλει, όταν γύρισε από την δουλειά αργά, έφαγε, οπότε δεν πεινάει τώρα. Ο Μάικ κάθεται εκεί δίπλα του και γκρινιάζει. Αυτά. Έχω βάλει πλυντήριο, έχω απλώσει το ένα, το δεύτερο το έχω βάλει με τα ρούχα των παιδιών με μαύρα, τώρα περιμένω να τελειώσει να τα απλώσω και αυτά, να ετοιμάσω τα ρούχα για αύριο για το σχολείο και κάπως έτσι. Πόσες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, ε? Και τέλος. Και καλό καλοκαίρι μας, ζουζούνια. Εδώ κάναμε και τα τεστ μας, εδώ ο Βασίλης και η Τόνια, αρνητική και οι δύο, βλέπουμε μια γραμμούλα, γιατί κάποιος συνέχεια βλέπει δύο γραμμές, δεν ξέρω πώς τις βλέπει, οπότε αυτό, πάμε για ύπνο ήσυχη και αύριο μπορούμε να πάμε στο σχολείο, να συμπληρώσουμε και τα χαρτάκια μας. Ποιος είναι εδώ, ποιος είναι εδώ κρύβεται, όχ, ποιος κρύβεται εδώ, ποιο κουνελάκι είναι εδώ όμορφο, ε? Πού είναι όμορφο κουνελάκι, να το δω, να δω ένα όμορφο κουνελάκι, εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι.